τώρα εδώ είμαστε στην 7η ομιλία. Είναι 7η ομιλία, είναι η θεμελίωση του κτηρίου που μιλήσαμε προηγούμενα. Προσέξτε τώρα μία διαφοροποίηση. Εμείς τις θεμελιώσεις τις κάνουμε με διασταυρούμενες πεδιλοδοκούς ή όπως είδατε την προηγούμενη θεμελίωση του προηγούμενου κτηρίου που είχαμε πεδιλοδοκούς στη μία διάθεση και ισχυρές συνδετήρες δοκούς στην άλλη διάθεση. Λόγω ήταν μεγάλες οι αποστάσεις και τα ανοίγματα. Το θυμόμαστε, έτσι παιδιά, το θυμόμαστε. Πάμε τώρα. Εδώ έχουμε φτιάξει μεμονωμένα πέδιλα. Έχουμε λύσει το κτίριο μας, πήραμε τα εντατικά μεγέθη και υπολογίσαμε τα πέδιλά μας κανονικά. Θα δείτε στη βιβλιογραφία και στον Τάσιο και στον Πενέλη, θα τα δείτε αυτά όλα τα πράγματα και σε άλλες βιβλιογραφίες, δεν είναι κάτι το σημαντικό. Εδώ κάναμε μια συζήτηση με τον ιδιοκτήτη. Να μην βάλουμε συνδετήριες δοκούς, γιατί εμείς τι κάνουμε. Όπως φτιάχνουμε τα πέδιλα, φτιάχνουμε διατμητικούς συνδέσμους στο επάνω μέρος των πεδίλων, τα οποία μετά τη σκυροδέτηση, όπως είναι το σκυρόδεμα νοπό, τους βυθίζουμε σε αυτές τις θέσεις και επάνω φτιάχνουμε μία πλάκα η οποία παίζει δύο ρόλους. Ένα είναι το δάπεδο, επάνω εκεί θα κινείται οτιδήποτε. Ισογείως στην προκειμένη περίπτωση. Και ταυτόχρονα έχει το άλλο πλεονέκτημα ότι είναι και μία τεράστια επιφανειακή πλάκα συνδετήρια, το οποίο το αναφέρει ρητά και ο κανονισμός. Το έχουμε κάνει σε αρκετές μελέτες αυτό. Εδώ όμως μας είπανε όχι παιδιά, θα κάνετε και συνδετήριες δοκούς. Και η πλάκα αυτή που λέμε, που θα τη δούμε τώρα στην πορεία των θεμελιώσεων, ακουμπάει με συνδετήριους, με διατμητικούς συνδέσμους και επί των πεδίλων και επί των συνδετηρίων δοκών. Βλέπετε ότι πολλές φορές η εικόνα είναι αυτό που λέμε ότι να γλιτώσουμε και τέτοια. Δεν είναι έτσι. Βλέπετε ότι η ιδιοκτησία θεώρησε ότι θα μπουν και συνδετήρια δοκάρια τα οποία προσέξτε παρουσιάζουν προβλήματα, γιατί αν έχεις μόνο πέδιλα κάνεις όλες σου τις εγκαταστάσεις, τελειώνεις, πατάς καλά τα χώματα, όλα αυτά με διαβροχή ή με οτιδήποτε, το μπάζωμά σου και μετά με την πλάκα που λέμε να βάλουμε από πάνω που είναι οπλισμένη κατάλληλα και με διατμητικούς συνδέσμους δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το έχουμε κάνει σε πολλά κτίρια. Παρ' όλα αυτά είπε όχι, θέλω πρόσθετη ασφάλεια και να βάλουμε και συνδετήρια δοκάρια. Εντάξει, τα βάλαμε. Τώρα, τα πέδιλα κατά περίεργο τρόπο υπολογίζονται με περίεργους τρόπους από τους υπολογιστές. Θα καταλήξετε οπωσδήποτε και να κάνετε και υπολογισμούς με το χέρι. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα και πρέπει να γίνουν και υπολογισμοί με το χέρι, γιατί οι υπολογισμοί αυτή χρόνια τώρα, αιώνες μάλλον τα λέγεται, από εδώ και 200 χρόνια, είναι υπολογισμοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ αξιόπιστοι και έχουν θεμελιωθεί χιλιάδες κτίρια, στην Αθήνα πάρα πολλά, εντάξει. Μάλιστα στην Αθήνα γινόταν και το εξής, επειδή σε περιοχές όπως είναι η Αμπελόκηπη και άλλες περιοχές το έδαφος είναι σκληρό, σου επέτρεπε να μην βάλεις, να κάνεις πέδιλα και να μην κάνεις συνδετήρια δοκάρια, το οποίο δεν ήταν σωστό. Εμείς αντικαταστήσαμε τα συνδετήρια δοκάρια με αυτή την πλάκα, τη συνδετήρια πλάκα που αγκαλιάζει όλο το κτίριο από τη μια και μέχρι την άλλη. Τώρα, εδώ μετά τους υπολογισμούς προκύψανε οπλισμοί. Είναι εδώ Φ14-15 είναι όλοι αυτοί εδώ οι οπλισμοί, όπως βλέπετε, σε όλα τα πέδιλα, εντάξει. Λοιπόν, είναι οι οπλισμοί παντού ίδιοι. Εδώ μόνο σε αυτά που παίρνουν περισσότερο σεισμό λόγω και του μεγέθους, αλλά και αυτά εδώ το διπλανό, βλέπετε σε αυτή εδώ πέρα, σε αυτό το πολύστυλο εδώ, έχουμε βοηθήσει, επειδή εδώ η διατομή είναι και 40-88 εδώ. Τι εννοείται 40-88? Είναι η διατομή επάνω 40-88, όχι αυτή. Ναι. Έδωσε εδώ
και το σεβαστήκαμε προφανώς, έδωσε περισσότερες εντάσεις, άλλωστε το περιμέναμε ότι αυτή εδώ η ιστορία, εντάξει, συγκεντρώνει εντάσεις από τον αντισεισμικό του όλου και μεταφέρει σε αυτή εδώ πέρα τα πολύστηλο αυτό πλαίσιο, δηλαδή εδώ στα πρώτα, τα πρώτα του στήλη υποφέρουν. Μετά σιγά σιγά φεύγει αυτή η ένταση, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τη σεβαστούμε την ανάλυση, και εδώ και τα πέδιλα είναι Φ16, είναι λίγο μεγαλύτερα, βλέπετε είναι 2,70 επί 2,20, ενώ αυτά είναι 2,40, έτσι. Αυτά εδώ είναι 2,40 επί 2 μέτρα, ενώ αυτά εδώ είναι 2,70 επί 2 και 20, έτσι. Και το ίδιο εδώ πέρα, για το λόγο που είπαμε. Τώρα, αυτά είναι τα ακραία έξω, τα οποία, προσέξτε, μπορεί να μην έχουν φορτίο ως ακραία υποστηλώματα, αλλά λόγω του σεισμού που, όπως είπαμε, στο σύνολο του κτηρίου, το μικρύνουμε, σε αυτή τη διεύθυνση ταλαιπωρούνται αυτά και ταλαιπωρούνται και αυτά, και σε αυτή τη διεύθυνση πάλι ταλαιπωρείται αυτό, αυτή εδώ η περιοχή ταλαιπωρείται και αυτό, άρα θα πρέπει να τα προσέξουμε αυτά τα πέδιλα τα ακραία, εντάξει, ακόμη και στην περιστροφή αυτά ταλαιπωρούνται, αυτά και αυτά. Πάμε τώρα να δούμε και λεπτομέρειες. Εδώ στη θεμελίωση μπαίνουν οπωσδήποτε και οι λεπτομέρειες της κατασκευής των υποστηλωμάτων. Γιατί, για να μην γίνει κανένα λάθος και ξεχαστούν οι κολόνες κλπ. Έτσι. Δηλαδή να μην τα βάζουμε στο ίδιο σχέδιο, είναι τεχνική αυτή, είναι δηλαδή να αναγκάσουμε να τους δούνε οι σιδεράδες την ώρα που βάζουν τους οπλισμούς στα πέδιλα, να ξέρουν, γιατί πρώτα μπαίνουν βέβαια αυτά εδώ. Ακριβώς, και να βάλουν τις θέσεις ακριβώς. Έτσι. Που παίζουν ρόλο και για τη χάραξη. Να χαράξουν τα πέδιλα, να ξέρουν να χαράξουν και αυτά. Τώρα εδώ είναι η εξής περίπτωση. Το πέδιλο, εδώ που βλέπετε, είναι ο διατμητικός σύνδεσμος. Εδώ είναι το μπλε. Εδώ η συνδετήριος δοκός, διατμητική σύνδεσμη, η πλάκα εδώ, το πέδιλο συνδετήρι, διατμητική σύνδεσμη. Εδώ είναι η πλάκα που λέμε, η οποία έχει δύο χρήσεις, η μία είναι δαπέδου ισογείου, όπως είπες, και το άλλο είναι ως συνδετήρια πλάκα ενιαία που τα καλύπτει όλα. Εδώ δηλαδή έχουμε την ασφάλεια και συνδετήριο δοκών, έχουμε και συνδετήριας πλάκας. Σύμφωνα με τον κανονισμό ικανοποιούμε και τις δύο απαιτήσεις. Τώρα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα συνδετήρια δοκάλια δεν απαιτούνται. Αλλά ο άλλος λέει, εγώ το βλέπω και δεν μπορώ να το αρνηθείς, ότι αυτή η θεμελίωση έχει καλύτερη μονολυθικότητα και λειτουργεί καλύτερα στις σεισμικές φορτίσεις ή ταλαντώσεις δηλαδή, από ότι αν δεν υπάρχουν και τα συνδετήρια. Δεν μπορείς να το αρνηθείς αυτό, και επομένως έγινε αυτό το πολύ ισχυρό. Το πολύ ισχυρό αυτό. Συνδετήρια 240-55. Τώρα, επειδή το 4 της χιλίης έχουν μπει στις συνδετήριες δοκούς 3F20 άνω, 3F20 κάτω. Ο ποιό είναι 2x2x12 και συνδετήρες Φ10-15. Εντάξει. Εδώ είναι και η διατάξη, το πώς μπαίνουν των οπλισμών. Τα 2x2x12, τα 3F20, 3F20 κλπ. Τώρα, μια μορφή του συνδετήρα για τη διατμητική σύνδεσμη. Είναι αυτός εδώ πέρα, τον οποίο τον κάνουμε από Φ25. Προσέξτε, μπαίνει μέσα 20 εκατοστά στον οπό σκυρόδεμα και εξέχει 15 πόντους με αυτή τη μορφολογία επάνω. Οπότε η πλάκα, όπως έρχεται, συνδέεται με την πλάκα. Δεν ανεβάζουμε τα σίδερα του πεδίλου, δηλαδή, απάνω. Εντάξει. Λοιπόν, συνδέεται κλπ. Για να δούμε τι άλλη λεπτομέρεια έχουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι οπλισμένη πνευματική συνδετήρια πλάκα 20 εκατοστών με λειτουργία πεδίλου και με χρήση δαπέδου ισογείου. Με τον οπλισμό που βάζουμε απάνω, μπορούμε να ισχυριστούμε ακόμη ότι το πέδιλο πια δεν έχει το ύψος 0,55.
Είναι συν 20 πόντι ακόμη, δεν είναι 75. Γιατί μπορεί να έπεσε σε δεύτερη φάση η πλάκα, αλλά έχει ένα πλεονέκτημα. Υπάρχουν διατμητικοί σύνδεσμοι. Υπάρχουν και οι οπλισμοί του υποστηλώματος, οι οποίοι δένουν και την πλάκα και το πέδιλο. Άρα λοιπόν, και λόγω της μεγάλης επιφάνειας που καταλαβαίνει η πλάκα, έτσι μπορείς να θεωρήσεις ότι και το πέδιλό σου έχει, ας το πούμε, 75 πόντους συνολικά. Επίσης κάτι άλλο, αν θες να βρεις το πραγματικό φορτίο του πεδίλου, να πάμε εδώ, παραδείγματος χάρη εδώ στην κάτωψη που έχει, εδώ, που έχει μπει και αυτή εδώ η επιφάνεια, το βάρος της πλάκας, αυτό εδώ όλο, ταυτόχρονα λειτουργεί και ως κατακόρυφο φορτίο για το πέδιλο. Επίσης κάτι άλλο, τα πέδιλα εδώ, τα ακραία παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να πάρουν στροφή γιατί είναι η πλάκα από πάνω. Δεν το επιτρέπουν. Άρα η τοποθέτηση της συνδετήριας πλάκας κάνει πάρα πολύ καλές δουλειές, ενώ το συνδετήριο δοκάρι ασκεί μια σύνδεση σε ένα σεισμό, είτε προς αυτή τη διεύση είτε προς την άλλη. Η πλάκα το δένει όλο το σύστημα, δένει το ίδιο το πέδιλο και το πέδιλο δεν μπορεί να περιστραφεί κάτω από οποιαδήποτε ροπή που θα εμφανιστεί. Μπορεί το χώμα που λέει ο λόγος να υποχωρήσει από κάτω, αλλά η πλάκα δεν το αφήνει. Είναι καλύτερη η σύνδεση με τη συνδετήρια επιφανή πλάκα χωρίς συνδετήρια δοκάρια. Τώρα, δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ. Ναι, έχουμε τα διατμητικά. Πάμε τώρα εδώ, η τοποθέτηση το διατμητικό συνδέσμο. Βλέπετε πως τα βάζουμε στο πέδιλο και σε τι αποστάσεις αναλυτικά, έτσι, μισό μέτρο. Εδώ πάνω 0,85 πόντους και 0,85 στις συνδετήριες δοκούς και για να μπει η πλάκα από πάνω, η οποία θα συνδεθεί με όλα αυτά εδώ πέρα, έτσι. Εδώ λοιπόν είναι οι διατάξεις, ας πούμε, των δοκών αυτών. Εδώ εντάξει πάλι γίνεται μια αναφορά, εδώ είναι η συνδετήρια διατμητική σύνδεση, σκυρόδεμα καθαριότητας κλπ. Και εδώ πάλι έχουμε το πέδιλό μας. Αυτοί είναι οπλισμοί από τους συνδετήριες δοκούς και εδώ είναι η διατμητική σύνδεση. Έτσι. Η διατμητική σύνδεση. Λοιπόν, απομένει τώρα να δούμε και την πλάκα. Η πλάκα, που είπαμε ότι είναι 20 εκατοστά, αυτοί είναι οι οπλισμοί οι οποίοι τοποθετούνται επάνω στην πλάκα και είναι οπλισμοί δύο διευθύνσεων. Τους βλέπετε εδώ πέρα και τοποθετούνται οι διατμητικοί, πέφτει το σκυρόδαμα στην πλάκα αυτή και με λόγω των διατμητικών συνδέσμων συνδέεται πλήρως με τα πέδιλα που είναι από κάτω. Εδώ έχουμε τώρα μία πιο σύνθετη, ας την πούμε, λεπτομέρεια. Εδώ είναι το πέδιλο, κόβουμε σε άλλη θέση, εδώ είναι το πέδιλο και εδώ κόβουμε τις συνδετήριες δοκούς, αυτές εδώ, έτσι. Υπάρχει συνδετήρια δοκός σε αυτή τη διεύθυνση, είναι αυτή εδώ, και υπάρχει συνδετήρια δοκός στην κάθε διεύθυνση. Και εδώ επάνω είναι η πλάκα μας, εντάξει. Στο οποίο ξαναγράφουμε πάλι τις λεπτομέρειες αυτές, προσπαθούμε να τους πούμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό και πρέπει να το προσέξουμε, γι' αυτό κάνουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ πάλι το ξαναγράφουμε, έχουμε συνδετήριες δοκούς, σκυρόδεμα καθαριότητας, οπλισμοί συνδετήριας πλάκας, επικάλυψη τώρα, η πλάκα είναι 3,5 εκατοστά και μήκος αγγίσεων των οπλισμών στα άκρα της πλάκας, 10 πόντους και διατμητική σύνδεση. Και πάλι μην ξεχνάτε ότι αυτή η πλάκα ανεβάζει και το ύψος του πεδίλου, γιατί συνεργάζεται πλήρως με το πέδιλο. Και μάλιστα πάρα πολύ καλά, γιατί δεν συνεργάζεται μόνο η περιοχή της πλάκας που είναι στο πέδιλο, αλλά μια ευρύτερη περιοχή που είναι μεταξύ των πεδίλων, όπως δείξαμε. Είναι δηλαδή μια πάρα πολύ καλή υπόθεση η πλάκα. Και επομένως, αντί να βάλεις μια πλάκα δαπέδου για το ισόγειο, η οποία να κάθεται να τεμπελιάζει, με αυτή εδώ τη λύση δεν βάλεις την πλάκα δαπέδου, τη χρησιμοποιείς δηλαδή, συγγνώμη, την πλάκα δαπέδου ισόγειου και για τον λόγο που είπαμε, ως συνδετήρια επιφανειακή πλάκα. Δεν νομίζω ότι έχουμε ακόμα κάτι άλλο. Ωραία.